Τη ζωή ενός καλλιτέχνη την εποχή των άκρων πραγματεύεται η έκθεση που εγκαινιάστηκε την Τετάρτη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, αφιερωμένη στον Ρενάτο Μόρντο, πρώτο σκηνοθέτη της εθνικής λυρικής σκηνής. Η έκθεση δίνει έμφαση στην παρουσίαση της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πραγματεύεται τις καταστροφικές επιπτώσεις στην Αθήνα και σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τις προσωπικές συνέπειες για τον Ρενάτο Μόρντο. Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Ιωαννιτών, το Πνευματικό Κέντρο, την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Αγωγής Ρινανίας Παλατινάτου και το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών. Πολλοί λίγοι σήμερα γνωρίζουν τον Ρενάτο Μόρντο, τον συνιδρυτή της εθνικής λυρικής σκηνής και πρώτο σκηνοθέτη της. Το 1939, ο Κωστής Μπαστιάς, Γενικός Διευθυντής του Βασιλιτού, του νυν Εθνικού Θεάτρου, εμπνέεται την ίδρυση της λυρικής σκηνής. Φρόντισε να αποκτήσει το κτίριο του Τσίλερ, απαραίτητες τεχνικές υποδομές και σε στενή συνεργασία με τον Μανώλη Καλομύρη, οργάνωσε και στελέχωσε τον θίασο του νέου θεσμού βάσει διεθνών προδιαγραφών με 120 ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες, σολίστες, χοροδούς, μπαλέτο, ορχήστρα και σχολή μπαλέτου. Κάλεσε οικογενειακό στον Μόρντο μετά από πρόταση του Μανώλη Καλομύρη και προσέλαβαν τον Μόρντο ως βασικό στέλεχος στην νεοευρυθήσα εθνική λυρική σκηνή, όπου σκηνοθέτησε την ανακτήρια παράσταση, τη νυχτερίδα του Γιώχαν Στράουσιου και πολλές ακόμη παραστάσεις, όπως το βοκάκιο του Φρανς φον Σουπέ, όπου έκανε την πρώτη επαγγελματική της εμφάνιση η νεαρή τότε Μαρία Κάλλας. Δίνει την ευκαιρία στους συμπολίτες μας και στους επισκέπτες της πόλης μας να δουν τόσο τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του, όσο και το ιστορικό πλαίσιο που επηρέασε άμεσα την πολυτάραχη ζωή του. Η ζωή του Ρενάτο Μόρντο θυμίζει τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Γεννήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας από γονείς εβραϊκής καταγωγής που εξοντώθηκαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Σπούδασε γερμανικό πολιτισμό, φιλολογία, ιστορία της τέχνης και ιστορία της μουσικής. Τότε υποστηκλημένη. Ελπίζω να με επιτρέψετε να ξεκινήσω την ομιλία μου, όχι μιλώντας για την ίδια την έκθεση, αλλά τιμώντας τον αείμνηστο Δήμαρχο Ιωαννίνου. Ο Μωυσής Ελισάφ, που έχασε τον παππού και τη γιαγιά του και άλλα μέλη της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, του οποίου οι γονείς επέζησαν, ήταν ο πρώτος δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα που ήταν Εβραίος. Για 2 δεκαετίες διτέλεσε πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας των Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου στην Ελλάδα. Η εξαιρετική ζωή του και ο εγκάρδιος τρόπος του άγγιξαν τις ζωές πολλών. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες πέθανε προσδόκητα σε ηλικία 68 ετών. Η τεράστια επιρροή που είχε ο Μωυσής Ελισάφ στους ανθρώπους και ήταν εμφανής στις πολυάριθμες αναγνωρίσεις στο πρόσωπό του που έγιναν μετά το θάνατό του.